Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μεταφέρετε εκεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η ελληνική λύση δεν χρειάζεται να πάρει θέση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, διότι εμείς την καταψηφίσαμε το 19. Άρα θα κάνουμε το ίδιο, γιατί είμαστε συνεπείς πάντοτε στις επιλογές μας. Δεν την ψηφίσαμε, δεν θα την ψηφίσουμε και πάλι. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μία ρίση του Σοφοκλέους. Κανένα ψέμα δεν αντέχει στην αλήθεια και στον χρόνο. Πόσα ψέματα να αντέξουμε πραγματικά από έναν Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος ήρθε εδώ, όχι απλά ψευδόμενος, όχι απλά συκοφαντώντας πολιτικούς του αρχηγούς αντιπάλους, αλλά διαστρεβλώνοντας ακόμα και δηλώσεις ενός ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, του κ. Παπαλεξόπουλου. Αν ήταν εδώ ο πρωθυπουργός, λοιπόν, ο οποίος έφυγε κακήν κακός, θα του έδειχνα αυτές τις δύο φωτογραφίες. Είναι η συνέντευξη του κ. Παπαλεξόπουλου στον κ. Παπαχελά. Θα του έδινα το στικάκι της συνεντεύξεως. Θα το αφήσει στα πρακτικά. Για να μην χρησιμοποιεί, παρακαλώ, να μην χρησιμοποιεί άλλους ανθρώπους για να πει ψέματα. Δεν μπορείς να εκθέτεις έναν άνθρωπο που δεν έχει την πολιτική. Ο Παπαλεξόπουλος είναι πρόεδρος του ΣΕΒ. Πώς διαστρέφεις αυτά που λέει? Πώς έρχεσαι εδώ και λες ψέματα συνειδητά? Και απορώ πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμπιστεύονται έναν άνθρωπο ο οποίος συνειδητά ψεύδεται. Σας διαβάζω. Παπαχελάς, είναι στο στικάκι το βίντεο. Στις κλειστές συζητήσεις, όταν μιλάτε με ανθρώπους που είναι στο ίδιο επίπεδο, κύριε Παπαλεξόπουλε, με εσάς, τι είναι αυτό που ακόμη αποθαρρύνει να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα οι επενδυτές? Παπαλεξόπουλος, η δικαιοσύνη και η δημόσια διοίκηση είναι τα δύο πρώτα. Είναι στο μυαλό τους απελπιστικά και τα δύο. Οι επενδύσεις. Το ακούτε, σας λέω τώρα. Το ακούτε. Αλλά το να έρχεσαι εδώ και να διαστρέβεις ό,τι λέει ο άλλος, γιατί λέει είναι απελπιστική κατάσταση. Πού? Στη δικαιοσύνη. Και πού αλλού? Στη δημόσια διοίκηση. Και το ρωτώ, 5 χρόνια κυβερνάς. Πόσα χρόνια χρειάζεσαι για να τα αλλάξεις αυτά τα δύο? Αυτά είπε. Αυτά είπε. Ο Πρωθυπουργός διέστρεψε αυτά που είπε ο Παπαλεξόπουλος. Κάνετε λάθος. Αυτό είπα. Πήρα τα πρακτικά και τα δικά μου και τα δικά του. Αυτή είναι η διαφορά μας. Κύριε Υπουργέ, τα πρακτικά πήρα και είδα από το βίντεο. Τι είπα και τι είπε. Αφού λοιπόν μιλάμε για ψέματα, να σας αποδείξω, κύριε Σκρέκα, ότι λέει και άλλα ψέματα. Είπε και άλλα ψέματα. Λάθος κατάλαβα από ο Υπουργός, ναι, αλλά είπε τα δικά του αυτός. Λέω λοιπόν, μείωσε το φόρο στα μερίσματα και έχουμε περισσότερα έσοδα. Ισχύει αυτό, κύριε Σκράκα? Μην γίνεστε συνήγορος του κύριου Μητσοτάκη, δεν χρειάζεται συνήγορο. Σας απαντώ, σας ρωτώ κάτι σοβαρό. Είπε ο Πρωθυπουργός εδώ. Είπε εδώ. Ότι μείωσε τα μερίσματα και έχουμε περισσότερα έσοδα. Το είπε. Το είπε, κύριε Υπουργέ, το είπε. Ωραία. Γιατί δεν πάτε οριζόντιο φόρο 15% για να μειώσουμε και να έχουμε περισσότερα έσοδα, αφού έχουμε περισσότερα έσοδα με τα τεκμήρια? Σας το λέμε χρόνια. Θα πω και κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό. Ένας κριτικός συντοπίτης του είχε πει ότι το ψέμα είναι ανανδρία. Εδώ είπε την ώρα που του έκανα παρέμβαση ότι θα μιλήσει για τα χειρόγραφα. Θα μιλήσει για τα χειρόγραφα, είπε. Του είπα να μου ζητήσει συγγνώμη. Γιατί η πολιτική ευθυξία είναι σημαντική για έναν άνθρωπο όπως εγώ. Δεν ξέρω αν για αυτόν η πολιτική ευθυξία είναι σημαντική. Δεν το έκανε καν. Επί χρόνια έλεγε ένα παραμύθι μεγάλο, επί χρόνια έριχνε λάσπη, ενώ εγώ ήξερα και είχα το βίντεο από το 2016 του συναδέλφου μου, αλλά δεν έπαιζα βρώμικα. Και το λέω γιατί ξέρω, εγώ έχω οικογένεια, έχω φίλους. Αυτό λοιπόν δείχνει και την ποιότητα του ανδρός. Είπε και άλλα ψέματα. Είπε ότι οι εξαγωγές είναι το 50% του ΑΕΠ. Το είπε εδώ. Οι εξαγωγές είναι μόλις το 24% του ΑΕΠ. Μειωμένες κατά 5 δις το 23. Ήρθε συνειδητά και μας είπε ψέματα, σας λέω. Μιλήσαμε για την ακρίβεια και έλεγε ψέματα. Ο άνθρωπος αυτός είπε ότι η φέτα κοστίζει 6,28 ευρώ το κιλό. Ο πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι κοστίζει η φέτα 6,28 το κιλό. Ή δεν έχει αγοράσει ποτέ φέτα στη ζωή του γιατί τα φέρουν άλλοι, ή οι σύμβουλοι του λένε ψέματα και λέει άλλα, ή είναι ανίκανος να κυβερνήσει την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Είπε και άλλα ψέματα και με ενόχλησε περισσότερο. Ενώ έλεγε προεκλογικά ότι δεν θα καλωσορίσει ποτέ
τον Σκοπιανό πρόεδρο ή πρωθυπουργό ως Μακεδόνα ή Βόρεια Μακεδόνα, σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είπε 8 φορές τη λέξη Βόρεια Ψευτομακεδονία για εμάς, Μακεδονία για αυτόν. Αν τον άκουγε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ευάγγελος Αβέροφ, πρόεδρε της Βουλής, αν τον άκουγε, θα έτριζαν τα κόκαλά του ακούγοντας αυτό, γιατί το δάκρυ του έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία, υπάρχει μόνο μία Μακεδονία και είναι ελληνική, ούτε βόρεια, ούτε νότια, ούτε δυτική, ούτε ανατολική. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα για τα εγκλήματα που κάνατε ως ευρωβουλευτές, τα κόμματά σας δηλαδή, στην Ευρωβουλή. Θα πω όμως το χειρότερο που κάνατε, το βέτο. Είναι αδιανόητο το έγκλημα που έκαναν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν Έλληνες ευρωβουλευτές την κατάργηση του βέτο. Και κανένας δεν μιλάει. Κανείς. Έρχονται εδώ, λένε τα δικά τους. Βέτο, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που είχαμε ως χώρα. Όπως επίσης, όταν δεν ψηφίσατε εναντίον των τεσσάρων πολυεθνικών, γιατί ελέγχουν τη σπορά και τους σπόρους για την αγροτική οικονομία, καταθέσαμε ψήφισμα και το καταψηφίσατε. Όλα τα κόμματα. Όταν είπαμε να πάρουμε τη φίλη του κύριου Πρωθυπουργού, τη Φόντερ Λάιεν, η οποία έχουμε SMS δικά της, γνωρίζουμε ότι υπερτιμολόγησε τα εμβόλια, ήταν υπέρ των υποχρεωτικών, τους είπαμε: ελάτε εδώ να πάμε στον ανακριτή, την πάμε χειροπέδες. Έφαγε τα λεφτά των Ευρωπαίων. Δεν το ψήφισε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω για τη στεγαστική κρίση. Θα σας πω ένα πράγμα. Δεν θα ανακάλυψω την Αμερική εγώ. Αντιγράψτε τη Γερμανία. Έχει βάλει όρια σε αυξήσεις και ενίκεια. Η Γερμανία. Η Πορτογαλία έχει κρατική παρέμβαση κατασκευή δημοσίων κατοικιών. Υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό στην Ελλάδα. Δεν παντρεύονται οι άνθρωποι και για αυτό το λόγο. Είναι πανάκριβα τα ενίκεια. Πανάκριβα. Η στέγαση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, παρακαλώ. Το μεγαλύτερο. Θα μπορούσα να πω και κάτι τελευταίο, κύριε Σκρέκα. Γιατί έχουν επιβληθεί αστεία πρόστιμα στα φαντς? Θέλω να μας πείτε τι πρόστιμα επιβάλλατε στα φαντς, εδώ εσείς. Και επίσης, πώς δραστηριοποιούνται τα φαντς στην Ελλάδα χωρίς ελληνικό αφημί? Ρωτώ. Ισχύει αυτό, ναι ή όχι? Να μας απαντήσετε εδώ. Χωρίς ελληνικό αφημί. Έγινε καταγγελία από την Ένωση Δανειοληπτών, ήρθε το φαξ και ρωτώ τον Υπουργό αν ισχύει. Και να μας πείτε τι ελέγχους κάνετε στα κοράκια που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Και επίσης, επειδή είπατε, όταν είπα ότι καταργήθηκε το αδίκημα, κύριε Σκρέκα και κύριε της κυβέρνησης, για την ισκοκέρδεια, είπατε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το άρθρο 405 του ποινικού κώδικα καταργήθηκε με τον ποινικό κώδικα ΣΥΡΙΖΑ του 19. Και αυτό γιατί όμως? Επειδή εκκρεμούσαν μηνύσεις κατά τραπεζών που χρέωναν τους δανειολήπτες κάθε σελίδα φωτοτυπίας σε συμβάσεις και κοινής λογαριασμών με ένα ευρώ. Λοιπόν, αυτοί που εσχοκερδούν τα καρτέλ ούτε καν πλημέλημα πλέον έχουν. Δεν τιμωρούνται ποινικά. Ένα προστηματάκι βάζει ο Σκρέκας, βγαίνει στα κανάλια, λέει έβαλα πρόστιμα, είμαι καλά, εγώ κυνηγάω, κάνω. Χειροπέδες όσοι εσκροκερδούν, όσοι πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού. Χειροπέδες. Δεν μπορεί να είναι πανάκριβο το ψωμί, το τυρί, το γάλα και να είναι πιο φθηνά στην άλλη Ευρώπη. Και επειδή ο κύριος Κρέκας αλλά και ο Πρωθυπουργός έχουν μια αιμονή με τα λεφτά, πού θα βρείτε τα λεφτά εσείς? Θα σας πω, κύριε Σκρέκα, κύριε Υπουργέ μου, ότι εσείς δεν βρίσκετε τα λεφτά. Και μιλάτε για λεφτόδεντρα. Το λέει ο Πρωθυπουργός συνέχεια. Και τι κάνετε? Επειδή δεν μπορείτε να πείτε λεφτά, μιλάτε για λεφτόδεντρα, κόβετε συντάξεις. Κόβετε παροχές. Εμείς θα βρούμε και λεφτά κόβοντας τα κλεφτόδεντρα των ολιγαρχών που περιποιείστε εσείς. Αυτό θα κάνουμε. Θα κόψουμε τα κλεφτόδεντρα. Να σας πω ποιον. Των παρόχων ενέργειας, των δηληστηρίων, των καρτέλ. Υπάρχουν λεφτά. Των ανεξάρτητων αρχών που τους πληρώνουμε πολύ ακριβά. Όλων αυτών των κουρακιών, των τροκτικών, του παρακράτους του κορονακίου. Εμείς είμαστε υπέρ των πολιτών και εσείς υπέρ των ολιγαρχών. Αυτή είναι η ποιοτική μας διαφορά. Τα τροκτικά του παρακράτους. Και επειδή πιέζει ο χρόνος, θα μιλήσω λίγο για την εξωτερική πολιτική. Είναι αδιανόητο ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ να έρχεται και να ψεύδεται συνεχώς. Οι Τούρκοι μας λένε ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε θαλάσσιο πάρκο στις Κυκλάδες και ανακοινώνουν σήμερα ότι θα κάνουν αυτοί. Στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι. Οι Λίβοι μας λένε δεν μπορούν να κάνουν έρευνες για πετρόλαιο νότια της Κρήτης.
Οι Σκοπιανοί μας κουνάνε το δάχτυλο με το κουρέλι των Πρεσπών. Οι Αλβανοί μας λένε ότι η χώρα μας ανήκει σε αυτούς. Περήφανη πολιτική. Φανταστείτε να μην ήταν περήφανη εξωτερική πολιτική. Να μην ήταν τόσο περήφανη. Εδώ μιλάμε για εθελοδουλία. Εθελοδουλία. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει: τα πάμε καλά. Τα κάναμε όλα καλά. Τέλεια τα κάναμε στην εξωτερική πολιτική. Όλα βαίνουν καλώς. Η Τουρκία σοφρονίστηκε. Οι Σκοπιανοί τους έκανα παρατηρήσεις, λέει, και τα μάζεψαν. Χθες πήγε στον Πάπα η πρόεδρος των Σκοπίων και είπε ότι είναι η Μακεδόνας πρόεδρος. Πού τα λέτε εδώ μέσα, τα λέτε εδώ μέσα. Ας σταματήσει τα ψέματα, Πρωθυπουργός. Όταν είπαμε όμως εξεταστική για τα Σκόπια, γιατί άκουσα τον κ. Κωνσταντοπούλου να λέει ότι κάποιοι πληρώθηκαν τότε. Εγώ δεν ξέρω αν πληρώθηκαν. Ξέρω όμως ότι προτείνανε εξεταστική για τα Σκόπια και όλοι εδώ μέσα περιέργως αρνηθήκατε. Τι θέλετε να κρύψετε? Τι θέλει να κρύψει ο Πρωθυπουργός? Και επειδή λέτε και παραμύθια, έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει το εξής. Η κυρία πρόεδρος των Σκοπίων παραβίασε, λέει, τη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ ρωτώ εσάς. Ένας άνθρωπος που έχει ελληνική γλώσσα και ελληνική εθνικότητα, πώς λέγεται? Τανζανός, Φιλιππινέζος, Βραζιλιάνος? Για πείτε μου εσείς. Αυτό αναγνωρίζει η επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών, εθνικότητα και γλώσσα. Άρα γιατί κάνει τον ΤΑΗ ο Πρωθυπουργός, αφού την εφαρμόζει τη συμφωνία των Πρεσπών? Το έκανε τον ΤΑΗ, ξέρετε για ποιο λόγο? Με ημερομηνία λήξεως. Τριών ημερών. Ήταν ΤΑΗς ο Πρωθυπουργός τριών ημερών. Πήγε στη Μακεδονία, έκανε περιοδία, έκανε το ψευτονταΗ, γύρισε στην Αθήνα, ήρθε στη Βουλή και είπε τους Σκοπιανούς: Βόρεια ψευτομακεδονία. Μακεδονία την είπε αυτός. Ψευτομακεδονία για εμάς. Ακούστε, ένα πράγμα θα σας πω. Επειδή ξέρω καλά το θέμα των Σκοπίων και επειδή νομίζετε ότι δεν γνωρίζουμε, το τσουνάμι θα έρθει από τη Μακεδονία. Όπως έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλος, τη Μακεδονία να προσέχετε. Η Μακεδονία μπορεί να ταΐσει την Ελλάδα. Η Μακεδονία μπορεί να βοηθήσει την πατρίδα. Ο μακαριστός Χριστόδουλος και όχι ο Ιερώνυμος που πήγε τον έβλεπε τον άνθρωπο με κομμένες δηλώσεις, να επιτεθεί σε μένα. Όχι, σήμερα ήμουν ευγενής στο πρώτο μέρος. Τώρα θα ακούσετε αλήθειες. Εγώ το επαναλαμβάνω, δεν χρησιμοποιώ την Εκκλησία ως πάρεργο ούτε παρεμπόριο. Ούτε σταύρους φοράω, μεγαλό σταύρους. Αγαπάω το Θεό, αλλά αγαπάω και την αλήθεια. 9 Ιουνίου θα πνίξει το ψέμα της Νέας Δημοκρατίας στη Μακεδονία. Από εκεί θα ξεκινήσει η λέλαπα εναντίον σας. Και γιατί δεν λέτε στον ελληνικό λαό ότι το ΒΜΡΟ είναι αδερφό κόμμα σας? Το εξτρεμιστικό κόμμα της Προέδρου Σκοπίων, το ναζιστικό φασιστικό αυτό κόμμα, ΒΜΡΟ, για όσους ξέρουν ιστορία ξέρουν τι λέω, είναι αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Επικεφαλής ο Βέμπερ, γραμματέας νούμερο 2, ποιος είναι, ξέρετε? Ο πρώην σύμβουλος του Μητσοτάκη, ο Μπακόλος. Μπακόλας, πώς λέγεται? Είναι ή δεν είναι? Είναι ή δεν είναι? Μπακόλας. Είναι ή δεν είναι? Είναι κακό που έχετε το ΒΜΡΟ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΒΜΡΟ είναι σοβινιστικό, μιλιταριστικό κόμμα. Αυτό είναι το κακό. Καλούμε λοιπόν τους πατριώτες, κύριο Μητσοτάκη, κύριο Ανδρουλάκη, κύριο Κασελάκη, κύριο Φάμελο, αν τολμήσουν ή αν θέλουν, επειδή είναι πατριώτες, εμείς πιστεύουμε, να πούν το αυτονόητο που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ας το πούν. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Αυτό είπαν οι δύο μεγάλοι ηγέτες. Και τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Όταν προκαλούσαν οι Σκοπιανοί, επέβαλε αντίμετρα. Αντίμετρα, όχι εμπάργκο. Αντίμετρα. Οι Σκοπιανοί ταΐζονται κατά 80% από τη Θεσσαλονίκη. Και πετρέλαιο και τρόφιμα. Αφού μου επιτίθεσε πρόεδρο των Σκοπίων, αφού ανιστόρητα διεκδικείς κομμάτια από τη Θεσσαλονίκη, το ΒΜΡΟ διεκδικεί τη Θεσσαλονίκη, κύριε συνάδελφε. Τα ξέρετε καλά γιατί ξέρετε την ιστορία σας. Το ΒΜΡΟ, το Σκοπιανό κόμμα, διεκδικεί τη Θεσσαλονίκη, την Μεγάλη Μακεδονία, τη διεκδικεί το ΒΜΡΟ. Το ξέρω, έχω γράψει βιβλίο. Για το ΒΜΡΟ ειδικά. Διεκδικεί, συνδεδεμένο μέλος είναι. Ακούστε, θα με ακούσετε. Παρατηρητής για να είναι συγγενές κόμμα. Ακούστε, έχουμε και εμείς παρατηρητές στην Ευρωβουλή. Να λοιπόν τι λέτε πάλι μισή αλήθεια. Αυτό με ενοχλεί. Το δεχτήκατε για παρατηρητή? Θα μπορούσατε να μην το δεχτείτε.
Αυτό σας λέω. Είστε ξαδέρφια, συγγενές κόμμα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Λέω λοιπόν το εξής. Μιλούν οι φίλοι μου είναι δημοκράτες. Ωραία. Πείτε εσείς τουλάχιστον ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Απαντήστε εσείς για τον Πρωθυπουργό. Σηκωθείτε πάνω και πείτε «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Δεν θα το πούν. Κλείνοντας να πω το εξής. Βάζετε τον κύριο Δένδια να αδειάζει τον Πρωθυπουργό. Βγαίνει ο Δένδιας και λέει ότι απειλούνται τα νομικά και γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας από την Τουρκία. Και ο Πρωθυπουργός πηγαίνει και συζητάει τώρα τον Ερντογάν μαζί. Πώς τα βλέπετε αυτά? Να υπενθυμίσουμε στον Υπουργό τον κύριο Δένδια, που ψήφισε όλα όσα του είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είναι αυτός που παραβίασε το διεθνές δίκαιο με τη μειωμένη επίρρεια στην ελληνική ΑΟΣ. Παγκόσμια πατέντα. Για να μην κάνει τον καμπόσο εκ του ασφαλούς ο Υπουργός, ο κύριος Δένδιας. Για εμάς, θα σας το πω ευθέως για την Τουρκία, ισχύει αυτό που έλεγε ο Μιχάλης Καραλαμπίδης. Δεν υπάρχει πρόβλημα Αιγαίου, δεν υπάρχει πρόβλημα νησιών, δεν υπάρχει κουρδικό πρόβλημα, δεν υπάρχει κυπριακό. Πού είναι το πρόβλημα? Η ίδια η Τουρκία, η ύπαρξή της. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν η κυβέρνηση ήθελε τώρα να στριμώξει την Τουρκία, θα έκανε αυτό που θα σας πω τώρα. Αύριο το πρωί, ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση, δεν μπορούμε να κάνουμε, ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΣ. Προκήρυξη και ανακήρυξη 12 ναυτικών μιλίων και έτσι φαίνει στην Τουρκία προτελεσμένου γεγονότος. Διότι οι Τούρκοι έχουν καθυλωμένη την αεροπορία τους, δεν έχουν ανταλλακτικά, με χαμηλές δεσιμότητες, η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα, έστω και με τα Ραφάλ, και η κίνηση αυτή είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο. Είστε με το διεθνές δίκαιο. Ανακηρύξτε την ΑΟΣ τώρα, μην είστε φοβικοί. Κάντε τη τώρα επιτέλους. Και επειδή στεναχωρέθηκε ο Ναύαρχος, θα τα μαζεύω σιγά σιγά και να φεύγω, θα πω κάτι τελευταίο, Ναύαρχε μου. Κάτι απλό. Επειδή απαντάτε συνεχώς με ύβρις, όχι εσείς, ο Πρωθυπουργός προς το πρόσωπό μου, είπε για γιαλατζή πατριώτες, για χριστιανόμετρα, πατριδόμετρα κτλ. Εμείς, κύριε Ναύαρχε, συμφωνούμε απολύτως με έναν εξαίρετο δημοσιογράφο της παράταξής σας, τον κύριο Κοτάκη, ο οποίος λέει και χριστιανόμετρο υπάρχει και πατριδόμετρο, και κυρίως για εκείνους που είναι λάτρεις αξιολογήσεως όπως ο κύριος Μητσοτάκης. Και φυσικά δεν είναι όλοι οι ίδιοι χριστιανοί, ούτε το ίδιο πατριώτες. Άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις. Έχει διαφορές και είναι μεγάλη διαφορά. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν βάζουμε χριστιανόμετρα, αλλά θεομπαίχτες δεν είμαστε. Δεν κουβαλάμε από εδώ και από εκεί σταυρούς και πηγαίνουμε από καντήλι σε καντήλι, από στασίδι σε στασίδι. Τη μεγάλη εβδομάδα ζητώ συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, από όλους σας. Σας χάλασα τη μεγάλη εβδομάδα. Δεν πήγατε σε ανθρωπικά νησιά και πήγατε σε εκκλησίες. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Όλοι πήγατε σε εκκλησίες. Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, την Κυριακή. Ακόμη και τώρα πήγατε σε εκκλησίες. Για να πείτε σε χριστιανοί. Ακούστε, με γάμο ομοφιλοφίλων για χριστιανοί δεν πάει. Δεν πάνε μαζί. Δεν γίνεται, παιδιά. Γιατί αγωνιζόμαστε εμείς? Εμείς προτείνουμε και λέμε σε 9 Ιουνίου να πάνε στις κάλπες οι Έλληνες και να ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο θέλει το εθνικό κράτος. Το εθνικό κράτος. Που θα φέρει την οικονομική δικαιοσύνη και που θα πει με τη δύναμή του. Όχι άλλα, επαναλαμβάνω, λουκέτα. Όχι άλλες ελληνικές εταιρείες στα ξένα. Όχι άλλες τοκογλυφίες. Όχι άλλα σπίτια Ελλήνων σε ξένους. Όχι άλλους μισθούς πείνας. Όχι άλλες αυτοκτονίες. Όχι άλλες εγκληματικές συνωμοσίες κατά της αγροτικής παραγωγής. Όχι άλλες καπιταλιστικές καταχρήσεις των πλουγκατακτών. Όχι άλλες ιδεολειπτικές ανομαλίες. Όχι άλλη αντικατάσταση του λαού μας. Αυτά λένε. Γι' αυτά ανταγωνιζόμαστε. Γι' αυτά μιλάμε. Αυτά συζητάμε. Και ξέρετε, εμείς πιστεύουμε ότι κατά βάθος και εσείς όλοι πιστεύετε στο ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί κάνετε τα αντίθετα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί υπάρχει μια απέχθεια ως προς το έθνος, προς τον ατιβισμό. Γιατί δεν θέλετε το έθνος των Ελλήνων? Γιατί δεν θέλετε το γένος των Ελλήνων? Είστε Έλληνες όλοι. Είμαστε Έλληνες όλοι. Προστατεύουμε το έθνος και το γένος των Ελλήνων. Η πηξίδα μας, η πορεία μας, αγωνιζόμαστε και τα αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους. Εμείς έχουμε πάθος στην Ελλάδα και δύναμή μας είναι οι Έλληνες. Εσείς έχετε πάθος στην εξουσία και δύναμή σας στα μέσα ενημερώσεως. Και κυρίως τους ολιγάρχες φίλους σας, οι οποίοι πραγματικά κάνουν ό,τι θέλουν στην Ελλάδα. Μετά τις 9 Ιουνίου θα κοπεί ο αέρας και ο βραχνάς σε πολλούς από αυτούς. Θα απαντήσει ο ελληνικός λαός 9 Ιουνίου, θα στείλει την ελληνική λύση εκεί που πρέπει και εσάς δυστυχώς στο βάραθρο και στον κρεμό, γιατί οδηγείτε την Ελλάδα στον κρεμό και δεν θα σας το επιτρέψουμε ποτέ αυτό.